Φίλες και φίλοι, συναδέλφοι και συνάδελφοι, συναγωνίστρες και συναγωνιστές, να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος για την Επιστήμη και την Έρευνα. Ξέρετε, όλοι μιλούν για τον κομικό ρόλο της επιστήμης και της έρευνας στην εποχή μας, αλλά δεν εννοούν όλοι το ίδιο. Δεν έχουν στο μυαλό τους ούτε το σκοπό τους, ούτε το πώς θα εφαρμόζονται τα επιτεύγματά τους, ούτε τι θα γίνει με τη χρηματοδότησή τους, ούτε και αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τους επιστήμονες και τους ερευνητές που παράγουν όλα αυτά τα θαυμαστά και τη νέα γνώση. Εμείς θεωρούμε την επιστήμη απελευθερωτική και παραγωγική δύναμη, τόσο επειδή μας επιτρέπουν τη βαθύτερη γνώση του κόσμου στον οποίο υπάρχουμε και δρούμε, όσο και γιατί η εφαρμογή τους οδηγεί σε ριζική βελτίωση του βιωτικού μας επίπεδου. Άλλοι τη θεωρούν ευκαιρία απόκτησης πλούτου για τους προνομιούχους. Εμείς θεωρούμε ότι η επιστήμη και η έρευνα οφείλουν να έχουν ως στόχο την κάλυψη των υλικών και των πνευματικών αναγκών της κοινωνίας. Άλλοι προσπαθούν να την ποδηγετήσουν και να τη θέσουν στην υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Την ώρα που η συλλογική δράση της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας οδηγεί σε εντυπωσιακές κατακτήσεις, παρεμπιπτόντως το 90% των επιστημόνων όλης της ανθρώπινης ιστορίας είναι ζωντανοί και εργάζονται αυτή τη στιγμή. Την ώρα λοιπόν που αναδεικνύονται απίστευτες δυνατότητες σε όλους τους τομείς, ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας ζουν χειρότερα από τους γονείς τους για πρώτη φορά εδώ και αιώνες. Αλλά και για τους ίδιους τους επιστήμονες ερευνητές, τους παραγωγούς της νέας γνώσης, τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Υπάρχουν στη χώρα μας γύρω στα 10.000 μέλη ΔΕΠ, όπως είπε και ο σύντροφος γραμματέας, στα πανεπιστήμια και 850 ερευνητές στα ερευνητικά κέντρα. Αλλά υπάρχουν και πολλές εκατοντάδες μη μόνιμων καθηγητών, οι γνωστοί πιδέλτα 407, και πολλές χιλιάδες μη μόνιμων ερευνητών και ερευνητριών με όλων των ειδών της συμβάσης, κάτοχοι μεταπτυχιακού, υποψήφοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και ερευνήτριες, συμβασιούχοι ερευνητές κτλ. Στα ερευνητικά κέντρα ειδικότερα, η αναλογία μόνιμων, μη μόνιμων ερευνητών είναι 1:4 τουλάχιστον. Ασφαλώς και ανάμεσά τους υπάρχουν και αυτοί με διευθυντικό ρόλο στην παραγωγή, αυτοί που χειρίζονται προγράμματα εκατομμυρίων και έχουν πολυπληθές προσωπικό υπό τον έλεγχό τους και αυτοί που έχουν ουσιαστική διασύνδεση με τις επιχειρήσεις και τις μεγάλες εταιρείες. Όμως δίπλα σε αυτούς, η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων και συναδελφισσών, μόνιμων και μη, ανήκουμε στη μεγάλη στρατιά μισθωτών επιστημόνων και ερευνητών, που επιβιώνουμε πουλώντας την ειδικευμένη εργατική μας δύναμη και μάλιστα σε αντίτιμο πολύ χαμηλότερο από ό,τι παλαιότερα. Επιπλέον, και να μην το ξεχνάμε αυτό, δουλεύουμε πλέον ομαδικά σε συνέργειες που απλώνονται σε ολόκληρο το εργαστήριο, στο Ινστιτούτο, ακόμα και σε διαϊδρυματικό επίπεδο. Ο μεμονωμένος ανεξάρτητος ερευνητής ανήκει στο παρελθόν. Και βέβαια, να θυμόμαστε και τους χιλιάδες νέους επιστήμονες και νέες επιστημόνισσες που μπροστά στο φάσμα της ανεργίας ακολούθησαν το δρόμο της ξενιτιάς σε ένα σύγχρονο μεταναστευτικό κύμα που σε αντίθεση με εκείνων παλαιότερων περιόδων όπου τα φτωχά εργατικά και αγροτικά στρώματα αναζητούσαν εργασία για ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα, σήμερα αποτελείται από πτυχιούχους οι οποίοι φεύγουν χωρίς επιδίωξη επιστροφής. Απέναντι σε όλα αυτά, αντί για τον ατομικό δρόμο της επιδίωξης της προσωπικής επιβίωσης, εμείς προτείνουμε το συλλογικό δρόμο της αλλαγής των συσχετισμών και της βελτίωσης και ανατροπής της κατάστασης δίπλα στους υπόλοιπους εργαζόμενους, δίπλα στους μη μόνιμους και τους συμβασιούχους συναδέλφους μας, δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας. Κλείνοντας, να μην ξεχνάμε ότι ο επιστήμονας, δίπλα στο ρόλο του στην παραγωγή νέας γνώσης, στο αντικείμενό του, έχει πάντα και κοινωνικό ρόλο. Καθώς, όπως έλεγε και ο μεγάλος φυσικός Σρέντιγκερ, μπαίνοντας στο εργαστήριο, ο επιστήμονας δεν μπορεί να αφήσει την κοινωνικοπολιτική κοσμοθεωρία του στον καλόγερο μαζί με το παλτό του και το καπέλο του. Κατά καιρούς, πολλοί μας λένε, εσείς είστε επιστήμονες που ξέρετε θαυμαστά πράγματα, τι δουλειά έχετε με το μικρό, τι δουλειά έχετε με την ασημαντότητα της πολιτικής. Δεν θα μας κάλυπτε τίποτα περισσότερο από το γνωστό ποίημα του Ναζί Χικμέτ και προσωπικά ως αστροφυσικός με καλύπτει ακόμα περισσότερο μεγάλος ποιητής. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζει, είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Όσο μεγαλειώδη
και να είναι τα επιτεύγματα της επιστήμης, θα μένουν ανολοκλήρωτα όσο υπάρχουν άνθρωποι αλυσοδεμένοι, άνθρωποι που πεινάνε, άνθρωποι που κρυώνουν, άνθρωποι που τους εμποδίζουν να βαδίσουν σαν άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν με το ΚΚΕ.